Διαβάζω το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Προσκλητήριο για business, για το φυσικό πλούτο, για το καλό των δασών, κυβερνητική φιέστα, πρόκληση πάνω στις τάχτες. Τι εννοείτε με αυτό, κύριε Κοτσαντή? Εννοούμε ότι οι εμπριστές επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος και ανακοίνωσαν χθες τη συνέχιση της ίδιας εγκληματικής πολιτικής. Τι είναι οι εμπριστές? Είναι η πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν είναι βαρύς που θεωρεί κόστος τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου, που εμπορευματοποιεί τα δάση και έχουμε φτάσει σήμερα να παραχωρείται και η διαχείριση των δασών με βάση τις χθεσινές ανακοινώσεις σε ξυλοβιομήχανους και ξυλέμπορους. Η πολιτική που εμπέζει τους πληγέντες με αποζημιώσεις που δεν καλύπτουν στο 100% τις ζημιές και μάλιστα τους ρίχνει την ευθύνη και τους κουνάει και το δάχτυλο. Για να καταλάβω, μην παρανοήσω. Αυτή τη στιγμή λέτε ότι όλο αυτό έγινε επί τούτου, προκειμένου κάποιοι που μόλις είπατε εκπρόσωποι συγκεκριμένων επαγγελματικών χώρων ήθελαν να εκμεταλλευτούν για να μπορέσουν έτσι να δραστηριοποιηθούν και να. Λέμε ότι αυτή η πολιτική οπλίζει το χέρι των εμπριστών. Αυτή η πολιτική δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα και έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο, μέσα σε 8 χρόνια, με κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πριν, να έχει καεί το 37% των δασικών εκτάσεων της Αττικής. Και χθες η κυβέρνηση να ανακοινώνει την αναδάσωση μόλις του 5% αυτών των καμένων εκτάσεων. Αυτή η πολιτική λοιπόν πρέπει να μπει στο στόχαστρο. Αυτό για το οποίο δεν γίνεται κανένας λόγος είναι το αναγκαίο ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής και συνολικότερα της χώρας, γιατί είδαμε και με τα πρώτα μπουρίνια να πνίγεται κόσμος, να πνιγόμαστε, να πνίγονται πόλεις δηλαδή ολόκληρες της χώρας. Και όπως το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή συνέβαλε με τις δυνάμεις που έχει στην κατάσβεση των πυρκαγιών, όπως συνέβαλε στην οργάνωση αλληλεγγύης, έτσι και τώρα μαζί με τους κατοίκους που χθες διαδήλωναν έξω από το σημείο που γίνονταν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης, διεκδικεί την αποκατάσταση όλων των καταστροφών, την αποζημίωση στο 100% για όλους τους πληγέντες, την αναγκαία λήψη μέτρων, μέσων, υποδομών, την πρόληψη προσωπικού, γιατί η αντιπυρική περίοδος είναι μπροστά μας. Να μην υπάρχει καμία σκέψη για αλλαγή χρήσης γης, για επιχειρηματική δράση πάνω στα καμένα. Μάλιστα. Και πάνω απ' όλα να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης, γιατί αυτό είναι αναγκαίο για την επόμενη μέρα, βάζοντας στο στόχαστρο αυτή την πολιτική, αυτό το κράτος, αυτή την οικονομία που θυσιάζει ακόμα και τις ανθρώπινες ζωές στο βωμό του κέρδους. Κύριε Κωνσταντίνε, έχετε την καλοσύνη και εσείς για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ναι. Με ένα ακόμα καλάθι στα σχολικά δεν θα δώσει καμιά λύση στο πρόβλημα. Έχουμε δοκιμάσει πολλά καλάθια καπαμά όλα αυτά τα χρόνια. Η ουσία είναι ότι πληρώνουμε την τρελή κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, στο ράφι των σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια του χρηματιστηρίου ενέργειας και της πράσινης μετάβασης, στα καύσιμα των εταιριών ενέργειας, στα επιτόκια των τραπεζών, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των εφοπλιστών. Με αυτή την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων πρέπει να συγκρουστούμε. Αυτή την πολιτική έχουν κορώνα στο κεφάλι τους η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα υπερπλεονάσματα, 5,5 δισεκατομμύρια το πρώτο 7μηνο του χρόνου. Τα ματωμένα πλεονάσματα, η φορολογία, είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μονιμοποίηση των άδικων έμεσων φόρων, όπως και τώρα η φορολογία, όπως είδαμε τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν προχθές, στους αυτοασχολούμενους και στα εργατικά λαϊκά στρώματα, για να απολαμβάνουν επιδοτήσεις και προνόμια οι μεγάλοι όμιλοι. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική υπάρχει διέξοδος, είναι στην οργάνωση του αγώνα του λαού, της νεολαίας, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. ΦΠΑ, ναι, έχουμε υπεραπόδοση 5,5 δισεκατομμύρια το πρώτο 7μηνο του έτους. Και πάλι για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.